Κυρίε και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματό μα. Καθώ σε μια μαραθώνια συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπροσώπου του διεθνού τύπου, ο πρόεδρο τη Ουκρανία, Βολοντίμιν Ζελεύσκη, ανακοίνωσε ότι αύριο στο Κίεβο, ανήμερα του Πάσχα, θα βρίσκονται ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Άντωνι Μπλίνγκεν, και ο Αμερικανό Υπουργό Άμυνα, Λόι Ντόστιν. Οι δύο πλευρέ θα συζητήσουν την παράδοση των όπλων στην Ουκρανία και πώ αυτή θα επιτευχθεί. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Ο Βολοντίνιν Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι ανοιχτό σε μια συνάντηση με τον Βλάντιμιν Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμο. Δήλωσε χαρακτηριστικά πω πιστεύω ότι αυτό που ξεκίνησε τον πόλεμο είναι και αυτό που μπορεί να τον τελειώσει. Ενώ υποστήριξε ότι αν σκοτωθούν Ουκρανοί μαχητέ στη Μαριούπολη ή διοργανωθεί δημοψήφισμα στη Χερσόνα, τότε το Κίεβο θα αποσυρθεί από τι διαπραγματεύσει με τη Μόσχα. Όσο για την πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό, ο ίδιο ανέφερε ότι οι νεκροί έχουν ανέλθει στου 8. Ενώ ανάμεσά του ένα μωρό μόλι τριών μηνών. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματό μα και αν χρειαστεί θα διακόψουμε ξανά. Καλή συνέχεια.